Γεια σας φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα στα social media μετά την πρόσφατη καταγγελία βιασμού στη Θεσσαλονίκη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο ακόμα το θέμα, αν θέλετε κι εσείς. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ, γιατί αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής. Ας δούμε λοιπόν τα γεγονότα. Τα γεγονότα σε αυτή την περίπτωση είναι κάπως θολά. Είναι σαν ας πούμε να βγήκανε την πρωτοχρονιά τα γεγονότα έξω σε ένα μαγαζί στη Θεσσαλονίκη με κάποιους φίλους και να έφτασε 2 η ώρα και να ήρθε ο μέτρη του καταστήματος και να είπε: Παιδιά, το ξέρω ότι 2 η ώρα πρέπει να κλείσουμε, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε το πάρτι, θα πάμε σε μια σουίτα ενός ξενοδοχείου. Φοβερά εμπνευσμένη λύση σε αυτό το πρόβλημα, γιατί αλλού όλη τη Θεσσαλονίκη μπαίνουν αστυνομικοί σε σπίτια, διαλύουν κορονοπάρτι. Εμείς θα πάμε σε σουίτα ξενοδοχείου γιατί εκεί μπορούμε. Κατά τα άλλα, όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό, απλά δεν το σκεφτήκανε. Δεν σκέφτηκαν να πάνε σε ένα πεντάστρο ξενοδοχείο να κάνουν πάρτι. Δεν είναι ότι είναι οικονομικό το πρόβλημα. Όχι, είναι απλά θέμα έμπνευσης. Και είπανε στο μέτρη, μπράβο, φοβερή ιδέα, εξαιρετικά να πάμε, και πήγανε εκεί τα γεγονότα. Και κάποια στιγμή το βράδυ, ας πούμε, κάτι έγινε εκεί. Θα σας γελάσω. Ρίξανε κάτι στο ποτό των γεγονότων, ήπιαν τα γεγονότα πάρα πολύ. Βουτήξαν τα γεγονότα από κάποιο διάδρομο ή μιλιπόθυμα, τα πετάξανε σε ένα δωμάτιο τα γεγονότα. Και ξύπνησαν την άλλη μέρα τα γεγονότα χωρίς να θυμούνται πολλά πράγματα. Είδανε τα γεγονότα κάτι κουτιά από κάτι φαρμακευτικά σκευάσματα στο κομωδίνο και κάπως τα γεγονότα άρχισαν να υποψιάζονται ότι έγινε κάτι λάθος και πήραν τα γεγονότα τηλέφωνο κάποιον από τους ανθρώπους που ήταν μαζί το προηγούμενο βράδυ και τους είπε των γεγονότων αυτός ο άνθρωπος: Πάρε ένα ταξί και έλα. Και τα γεγονότα δεν πήγανε σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά πήγανε στην αστυνομία και κατάγγειλαν βιασμό. Και τι έγινε μετά? Η αστυνομία κινήθηκε στραπία και συνέλαβαν έναν άνθρωπο στον οποίο απήγγειλαν κατηγορίες και μετά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Τρελό, δηλαδή μιλάμε όλα θολά. Και να ήταν έτσι ή να ήταν, δεν ξέρω, θα σας γελάσω. Να ήταν έτσι, να ήταν ακριβώς έτσι, να ήταν περίπου έτσι. Μπορεί ναι, μπορεί σίγουρα ναι. Τόσο θολά. Και τώρα αρχίζει και θολώνει και άλλο το πράγμα, παιδιά, με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Έλα όμως που πριν λίγες μέρες κάποιος από τους διοργανωτές του πάρτι εκεί έκανε ένα post στο Instagram, μάλιστα, σε αυτό το έγκριτο μέσο, που λέει μέσες άκρες ότι εγώ οργάνωσα αυτό το πάρτι και είπα σε κάποιες κοπέλες να έρθουν γιατί είχαμε καλεσμένους από την Αθήνα και όλα αυτά. Και την πίεσα αυτή την κοπέλα και εκτέθηκε έτσι ψυχολογικά και σωματικά και sorry γι' αυτό, παιδιά, πάμε στο επόμενο story. Η λέξη που χρησιμοποίησε είναι ότι εκτέθηκε αυτή η κοπέλα, γιατί προφανώς αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και καταλαβαίνουμε τώρα γιατί πολλοί ηθοποιοί, ας πούμε, έχουν πρόβλημα με την έκθεση. Γιατί η έκθεση είναι το πιο δύσκολο μάθημα, ας πούμε, στις Πανελλήνιες. Μιλάμε για πραγματικό εκθεσμό της γλώσσας, ας πούμε, και της λογικής. Και μετά από μία μέρα έρχεται αυτός ο ίδιος άνθρωπος που έχει ποστάρει, που έχει κάνει αυτό το post και λέει: Παιδιά, μου κλέψανε το κινητό, με δίρανε από την 1η του μήνα, 13 του μήνα έγινε το post, στις 13 του μήνα μου πήρανε το κινητό, ξέρω ποιος το έχει κάνει, έχω κάνει μήνυση κατά του συγκεκριμένου ανθρώπου και δεν το έγραψα εγώ αυτό. Μπήκε κάποιος άλλος και έκανε αυτό το post αντί για μένα. Φοβερό, δηλαδή, ένα ρακούν εμφανίστηκε εκεί, μου πήρε το κινητό, πόσταρε αυτό στο Instagram, έφυγε μετά, ο σκύλος μου έφαγε την εργασία, είχαμε καλεσμένους στο σπίτι και ποιος μπορεί να αποκλείσει ότι έγιναν έτσι? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Και το θέμα είναι πιο ότι ανάμεσα στα άτομα που έχει ταγκάρει σε αυτό το post το ρακούν που έχει λοιπόν κλέψει αυτό το κινητό, είναι και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά, είναι ανήκουστο, ας πούμε, το πώς βρέθηκαν αυτοί οι άνθρωποι μπλεγμένοι σε αυτή την ιστορία. Είναι κάποιοι επιχειρηματίες στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι δεν έχουν δώσει δικαιώματα, δεν έχει ακουστεί τίποτα ποτέ. Γιατί όταν πάει κάποιος να πει κάτι, απολύεται. Και έχουν τώρα να διαλέξουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και τεράστια πόλη. Είναι ένα Χανές, μια μητρόπολη τεράστια, ας πούμε. Και έχει να διαλέξει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος εκεί πέρα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Να μιλήσει ή να το ρισκάρει, ας πούμε, να πληρώσει τον νίκη του και να συνεχίσει να δουλεύει. Δύσκολα διλήμματα. Είχε βουήξει γενικά ο τόπος στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, αλλά ξέρετε κάτι, ο τόπος δεν μιλάει. Τα παγκάκια, η κάδη απορριμμάτων, ας πούμε, το πεζοδρόμιο, δεν μιλάνε. Είναι αντικείμενα. Μιλάνε οι άνθρωποι. Αλλά οι άνθρωποι έχουν προβλήματα άλλα. Δηλαδή, πρέπει να πληρώσουν ΔΕΗ. Το παγκάκι δεν πληρώνει ΔΕΗ. Ένας άλλος άνθρωπος που φέρεται, ας πούμε, να είναι εμπλεκόμενος με κάποιο τρόπο ότι ήταν κάπως, ας πούμε, στην κατάσταση, ήταν ένας επιχειρηματίας από την Αθήνα, ένας φυρφυρίκος, ας πούμε, ή κάπως έτσι, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, και αυτό είναι και ένα μάθημα, έτσι, για να μάθουμε να μην κρίνουμε τους ανθρώπους από το εξώφυλλο. Δηλαδή, και φαίνεται τώρα, υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που λένε ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι μπλεγμένος με διάφορες υποθέσεις, ας πούμε, με υποθέσεις με όπλα. Άλλοι λένε ότι όχι, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με αυτό, ασχολείται με τη γνώση, γιατί το μεγαλύτερο όπλο είναι η γνώση. Βέβαια, υπάρχουν άλλοι που λένε ότι το μεγαλύτερο
Πετρόπουλο, ας πούμε, είναι το πυροβόλο. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι το μεγαλύτερο όπλο είναι η γνώση του πυροβόλου, που είναι άλλη κατηγορία. Άλλοι έχουν πει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μπλεγμένος σε κυκλώματα, ότι είναι ηλεκτρολόγος, ότι είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο γυμναστής του καλύτερου τουρίστα που έχουμε στη χώρα, ας πούμε, και δεν εννοώ τον Ευτύχη. Άλλοι λένε ότι είναι ότι τον έχει βαφτίσει το Μαρινάκι. Το Μαρινάκι, ας πούμε, δηλαδή αυτή η κοπέλα τι φταίει, ρε παιδιά, κάθε φορά, ας πούμε, που μιλάμε για το Μαρινάκι. Που θα έχει περάσει δηλαδή από το λάδι αυτή η χάρη. Θα έχει περάσει αυτή η χάρη, ας πούμε. Το έχει χάρη γιατί με ενδιαφέρει να έχω τον κατάλληλο αριθμό οργάνων. Στο μεταξύ, με το που ακούστηκε αυτό το όνομα του Φυρφυρίκου, ας πούμε, βγήκανε από τη ζούγκλα, βγήκανε από την αποκάλυψη παραλλαγή. Εκεί πέρα πετάχτηκαν από τις τιμονιές διάφοροι προβεβλημένοι άνθρωποι εδώ πέρα, άνθρωποι που θαυμάζουμε γενικά, ας πούμε, με τεράστιο κοινό, Instagram celebrities, ας πούμε, TV personas. Μιλάμε για τέτοιους ανθρώπους που τους θαυμάζουμε όλοι, που είναι στη ζωή μας κάθε μέρα, παρακολουθούμε τι κάνουν. Και βγήκανε και είπανε, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος αυτός ο Φυρφυρίκος. Καμία σχέση. Καταρχάς, τη μέρα που έγινε αυτό το πράγμα ήταν εκτός Ελλάδας. Γιατί όλοι το ξέρουμε ότι αν δεν είσαι εκεί, δεν μπορείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, να έχεις πληρώσει το ξενοδοχείο τη σουίτα, δεν μπορείς, ας πούμε, να το έχεις οργανώσει. Πρέπει να είσαι εκεί. Αυτά τα πράγματα μπορεί να στραβώσουν. Ένας άλλος Instagram celebrity λέει, παιδιά, καμία σχέση, το όνομα του αυτού δεν υπάρχει καν στη δικογραφία της κοπέλας. Η κοπέλα δεν το ανέφερε. Στο μεταξύ, φοβερό, έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε το όνομα της κοπέλας, δεν ξέρουμε τι λέει η δικογραφία. Αυτός το ξέρει. Γιατί έκανε giveaway. Σου λέει, κάνω ένα giveaway εγώ ένα τηλέφωνο, εσείς μου κάνετε ένα giveaway την δικογραφία. Like, subscribe. Το κορυφαίο δε απ' όλα είναι ότι ταγκαρίστηκαν και δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες του δημοφιλέστερου αναψυκτικού αυτή τη στιγμή παγκόσμια. Δηλαδή, μιλάμε, δεν χρειάζεται να το πω, είναι αυτό που πάει με όλα. Και εκεί είναι και το ζουμί της υπόθεσης σας. Πάει με όλα. Τα όλα θέλουν να πάνε μαζί του. Αυτή είναι η λεπτή διαφορά. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σκέψου τώρα να είσαι ανακριτής και να έρχεται στο γραφείο σου μια υπόθεση η οποία συνδέει τη νύχτα, ναρκωτικά, μαστροπία, πολιτικούς, μια πολυεθνική. Δηλαδή, μιλάμε, το ερώτημα που θα έπρεπε να υπάρχει στο μυαλό αυτού του ανθρώπου είναι πού να πάω να μεταναστεύσω. Ότι συμμετέχει και το Μαρινάκι με κάποιο τρόπο. Ακούγεται αυτό το όνομα. Το Μαρινάκι, δηλαδή. Πάλι αυτή η κοπέλα τώρα, δηλαδή, κάπου έλεος. Και βρέθηκαν, παιδιά, και κάποιες ψύχρεμες φωνές, ας πούμε, μιας ευρωβουλευτίνας που λέει, παιδιά, να τα σκεφτούμε λίγο ψύχρεμα. Πώς βρέθηκε αυτή η κοπέλα στη σου. Καλύτερα να μην βιαστείτε και συμφωνούμε απολύτως όλοι σε αυτό το πράγμα. Στο καλύτερα να μην βιαστείτε. Συμφωνούμε όλοι. Και ναι, έχει δίκιο αυτή η γυναίκα, γιατί όλοι το ξέρουν ότι αν είσαι γυναίκα και πας σε κάποιο χώρο που έχει άντρες εκεί και περάσει από 3 ώρα, έτσι, θα πρέπει αναγκαστικά να κάτσεις να σε περάσουν όλοι εκεί ένα χέρι. Το γράφει το συμβόλαιο, παιδιά. Και γιατί να μην εξετάσουμε, ας πούμε, μήπως προκάλεσε, μήπως ανέπνεε προκλητικά. Μήπως ήταν προκλητικά ντυμένη, δηλαδή είχε ρούχα. Ήταν ντυμένη και αυτό ήταν προκλητικό. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση όλα αυτά να είναι ανυπόστατες φήμες. Να μην μπορούν να διασταυρωθούν με κανένα τρόπο. Ποιος μπορεί να το αποκλείσει αυτό? Δηλαδή είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που αυτοί οι άνθρωποι, οι πλούσιοι, βαθύ πλούτοι άνθρωποι, θα περάσουν κάτι τόσο δύσκολο να στοχοποιηθούν έτσι άδικα. Που κινδυνεύουν, δηλαδή περνάνε δύσκολα ούτως ή άλλως αυτοί οι άνθρωποι. Ούτως ή άλλως περνάνε δράματα. Κινδυνεύουν δηλαδή να αγοράσουν πολυτελή αυτοκίνητα, ας πούμε, και να τρέχουν με 300 σε δρόμους που δεν μπορεί να πας ούτε με 80. Γιατί στο μυαλό τους είναι τι θα μου κάνουν, θα μου κόψουν κλίση. Μπορώ να πληρώσω τώρα 10, έτσι. Πάρε 10 κλίσεις. Ή μπορώ να κάνω μια κλίση και να σβηστεί η κλίση. Και να πέσουν μετά να στου κάρουν, ας πούμε, σε δέντρα, ή να ξεκλειδίσουν οικογένειες, ή να γίνουν λαϊκοί ήρωες, να γίνουν ζάντα και να ανέβουν στη ζάντα και μετά να τραγουδάμε ζάντα το έκανες αυτό. Μιλάμε για πραγματική δυστυχία να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ο άλλος είχε ζητήσει, ας πούμε, από τους εργαζόμενους του να δουλεύουν τη δεύτερη μέρα τα Χριστούγεννα. Δεν κουνήθηκε φίλο. Μπορεί, ας πούμε, ο οδηγός σου να παρασύρει άνθρωπο και να τον σκοτώσει έξω από τη Βουλή και να μην κουνηθεί φίλο. Μπορεί να είσαι, ας πούμε, παιδραστής στη Ρουμανία, το κογλίφο στην Ελλάδα και να είσαι καθηγητής πανεπιστημίου και να μπουκάρουν στο γραφείο σου φοιτητές και να έρθει η αστυνομία και να συλλάβει τους φοιτητές. Και να μην κουνηθεί φίλο. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να σπάσει η ρουτίνα, κάτι για να νιώσουν μία δράση, κάτι. Γιατί μην νομίζετε και τους πλούσιους τους πλήττει η κρίση. Ή μάλλον, για να το θέσω αλλιώς, και η κρίση πλήττουν, κάπως έτσι. Θα είναι δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε ένα γραφείο όλη μέρα και θα λένε βαριέμαι. Θα ξέρεις τι θα κάνω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να με βάλουν φυλακή, μπας και σπάσει η ρουτίνα και να μην μπορεί να γίνει με τίποτα αυτό. Με τίποτα. Και μιλάμε τώρα για οικονομική επιφάνεια, ας πούμε, για ανθρώπους που δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πληρώσουν εκαθαριστικό της ΔΕΗ τώρα. Γιατί, παιδιά, έτσι είναι η ελεύθερη αγορά. Θυμάστε αυτό το επιχείρημα που υπάρχει, που λένε ότι ευτυχώς που δεν γίναμε Ρουμανία, που δεν γίναμε Βουλγαρία. Γιατί πηγαίνανε εκεί πέρα οι Έλληνες και κάνανε μεγάλη ζωή με έναν τενεκέ λάδι. Προφανώς και έχουμε τεράστια απόσταση από αυτές τις χώρες, έτσι. Καταρχάς, δεν μιλάμε ρουμάνικα. Και δεύτερον, εμείς εδώ πέρα τι λάδι. Λάδι έχουμε. iPhone θέλουμε.